συγγνώμη, γιατί έχω μια αποκλειστική είδηση που ήρθε στο κινητό μου. Να πούμε την καλημέρα στον φίλο μας και χρόνια οικογενειακό φίλο Ανδρέα Μικρούτσικο που μας βλέπει. Ω, Ανδρέα! Και μας λέει ότι γράφει τον ύμνο για τον Κλέαρχο. Ωραία, Ανδρέα, είσαι άρχοντας! Είσαι άρχοντας! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς το ζητήσαμε. Ευχαριστούμε πράξη. Πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ένας Ανδρέα. Ένας κορυφαίος καλλιτέχνης της χώρας και παρουσιαστής. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Ανδρέα, θέλω να σου δείξουμε τη φωτογραφία. Θα την είδες προηγουμένως, βέβαια. Τον Κλέαρχο, που είναι ρε, η φωτογραφία που μου στείλες. Θα έχω στείλει. Πόση φωτογραφία σου στείλει. Ανάτε. Λοιπόν, εδώ είναι η φωτογραφία. Τη βλέπετε όλοι. Στο κινητό μου. Έχει τον ψάλτη εγώ εδώ πέρα. Περιμένω. Λοιπόν, εδώ είναι η φωτογραφία. Φαίνεται. Ορίστε, βλέπετε. Ανδρέα αφιερωμένη. 28. Είναι πρώτος. Τόσο ο Κλέαρχος πρώτος. Είναι, τα έχει δει, Ανδρέας. Τα βλέπεις, έτσι. Επίσης, επειδή ο άνθρωπος έχει γούστο και βλέπει και κτλ., σχολίασε τις δικές σας ενδυματολογικές επιλογές. Όχι, δεν θέλουμε. Όχι, μην πεις. Δεν θέλουμε. Εντάξει, δεν θέλουμε. Τι, εμείς δεν ξεσηκώνουμε τα πλήθη εδώ πέρα. Απλά πράγματα φοράμε. Ένα μπλουζάκι. Χειροκροτάμε όλες τις απόψεις. Ένα υποκάμισο φοράμε. Τι λέει ο Ανδρέας. Πες τι λέει ο Ανδρέας. Ό,τι πει ο Ανδρέας. Οι ενδυματολογικές τους απόψεις έχουν επιρροή από Λάκη Γαβαλά. Έχουμε. Έχουνε, αλήθεια είναι. Κορυφαίος σχεδιαστής. Και εγώ το δέχομαι. Κορυφαίος σχεδιαστής. Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο, Ανδρέα. Πες του, Ανδρέα, έλα, Ανδρέα. Ανδρέα, είμαστε στον άνθρωπο της εκπομπής. Είσαι ανοιχτή ακρόαση. Δεν έχει σημασία, Γεια σου, Ανδρέα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας παρακολουθώ καθημερινά, έτσι, πρώτο και σήμερα. Άκουσα τις αναφορές. Ήδη έχω γράψει ένα στιχάκι για τον Κλέαρχο. Για πες το. Ναι. Δεν είμαι, εγώ είμαι όριμο τέκνο του καιρού. Όριμο τέκνο του καιρού. Θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του αύριο. Πρόσεξε, εγώ δεν είμαι αλλουνού. Είμαι όριμο τέκνο του καιρού. Ωραία. Αλλά είχα έτοιμο το κουτσούρα. Μπράβο. Μπράβο. Είμαι όριμο τέκνο. Τι θα ήμουν αν θα σε έχανα. Δηλαδή, εμείς οι οπαδοί θα ήμασταν ένα κουτσουράκι, αλλά επειδή ξέρεις, γίνονται πολλαπλές αναγνώσεις, μην βάλουν στον αρχηγό την έννοια κουτσουράκι. Σωστό, έχεις δίκιο αυτό. Μόνο Μαρουσάκι. Σύρω το κουτσουράκι, γράφω καινούριο και το απόγευμα θα το στείλω στα παιδιά με SMS του στίχους. Μουσική, θα σας το τραγουδήσω κάποια φορά που θα είμαι καλεσμένο. Θα σε καλέσουμε άμεσα να σε καλέσουμε. Ανδρέα μου εδώ. Ανδρέα μου, σε περιμένουμε από πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Αγαπητέ κύριε Μικρούτσι και αγαπητέ Ανδρέα. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Κάτι θέλει να πει ακόμη, παρακαλώ. Ότι είσαι μια πράσινη θεά και είσαι πάρα Ανδρέα πολύ ωραία ντυμένη. Οι άλλοι αυτά που λένε τι είναι. Γιατί, πώς να σου πω, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να αντόχουν και αυτό το ζηλεύουν και άρα κοιτάνε πώς θα το αποκαθιλωθούν. Το πράσινη θεά τι το ήθελες, Ανδρέα. Μίλησε ο βασιλιάς της τηλεόρασης. Το πράσινη θεά τι το ήθελες τώρα. Είναι βαλιές έντεχνες περιπτώσεις, για να μην πω άλλη λέξη. Πράγμα που είμαι και εγώ. Ξέρω όταν κάτι το θέλω και δεν το έχω, το πειράζω. Ορίστε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Να σας ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Την έχετε βάλει σε μια ενεργητική, δημιουργική διαδικασία. Γράφω ήδη. Χαιρόμαστε. Τέλεια. Περιμένουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Όριμο τέκνο του καιρού. Όριμο τέκνο του καιρού. Μποντζόρνο, Ανδρέα. Μποντζόρνο. Μποντζόρνο, Ανδρέα. Μποντζόρνο. Για όλους. Φιλιά, Ανδρέα. Για χαρά, για χαρά. Φιλιά σε όλους. Ο τεράστιος Ανδρέας Μικρούτσικος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που συμμετέχει στην παρέα μας. Τον ευχαριστούμε καταρχήν. Εννοείται. Είναι τιμή μας.